Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην καρδιά της πόλης της Γάζας επιχειρούν πλέον οι Ισραηλινές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου και η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ. Οι μάχες με τους ενόπλους της Χαμάς είναι σφοδρές και σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, στόχος είναι το καταφύγιο που βρίσκεται ο επικεφαλής της οργάνωσης στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ. Την ίδια ώρα το δράμα των αμάχων δεν έχει τέλος, με τις νοσοκομιακές αρχές να κατηγορούν το Ισραήλ πως βομβαρδίζει συνεχώς γύρω από νοσοκομεία και σε προσφυγικούς καταβλισμούς με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Ο Ισραηλινός στρατός χτυπάει με όλες του τις δυνάμεις στην πόλη της Γάζας. Μονάδες του πεζικού και τεθωρακισμένα επιχειρούν από συνοικία σε συνοικία, με τη Χαμάς να απαντάει με ενέδρες και εκτοξεύσεις ρουκετών. המלחמה ברצועה מתקדמת בעוצמה שהחמאס מעולם לא הכיר. העיר עזה מחותרת. אנחנו פועלים בתוכה. אנחנו מעמקים את הלחץ על החמאס מדי שעה, מדי יום. Στόχος του Ισραηλινού στρατού είναι να εντοπίσει και να καταστρέψει το δίκτυο των υπόγειων σειράγκων της Χαμάς. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως στους χθεσινοβραδινούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκε ο επικεφαλής για τα αντιαρματικά συστήματα της Χαμάς, Μοχσέν Αμπουζίνα. Μπασρότα σανί μαχρονότ, τσάλ νιλχάμ, בלב ליבה של העיר עזה, בלב ליבת הטרור. זו מלחמה מורכבת וקשה, ולצערי יש בה גם מחירים. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας υποστήριξε πως ο στρατός έχει περικυκλώσει το καταφύγιο στο οποίο βρίσκεται ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, ο υπαριθμόν ένα καταζητούμενος για το Ισραήλ. Γάζα, η ψίσα τερόρ, הגדול ביותר שבנה האדם אי פעם. כל העיר הזו היא בסיס טרור אחד גדול. מתחת לקרקע, קילומטרים של מנהרות, הן מתחברות אל בתי חולים. Μονάδες του πεζικού εντόπισαν και κατέστρεψαν υπόγειες σύραγγες της Χαμάς δίπλα σε Λούνα Πάρκ αλλά και σε εγκαταστάσεις πανεπιστημίου. Πάρκ, έφεσε, Χαγιά Πάρκ, που είναι τα μητκανήμ, να είναι σωμέρ αλένου, γαλγάν ανάκ, σαχά, έχω πω εδώ ισιβά λεγλαδίμ. Η Χαμάς απαντάει στη χερσαία επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού, εκτοξεύοντας ρουκέτες προς το κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Οι σιρήνες ηχούν αυτήν την ώρα εδώ στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, στο Τελαβίβ, με μια μαζική εκτόξευση ρουκετών. Ακούγεται ο ήχος των εκρήξεων από τις αναχαιτήσεις των ρουκετών μετά από μια μαζική εκτόξευση εδώ στο Τελαβίβ, όπως και στο κεντρικό Ισραήλ. Στη λωρίδα της Γάζας, το δράμα των αμάχων δεν έχει τέλος. Οι νοσοκομιακές αρχές κατηγορούν το Ισραήλ πως βομβάρδισε για πολλωστή φορά τον προσφυγικό καταβλισμό στην Τζαμπαλίγια, στο Χαν Γιουνίς και στην Ουσεϊράτ, με απολογισμό τουλάχιστον 20 νεκρούς. We were sleeping, we're peaceful people, we have nothing to do with the so-called Israel, the enemies of humanity. Inshallah, the Palestinians will tame them and will show them what will happen to their. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε πως στο στόχαστρο των Ισραηλινών δυνάμεων μπήκαν κτίρια δίπλα στο νοσοκομείο Αλσίφα και σε ένα ακόμη νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας, σπέρνοντας τον θάνατο. Στην Ουάσιγκτον, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας ρωτήθηκε για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, καθώς οι νεκροί ξεπερνούν τις 10.000 και οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός πέφτουν στο κενό. I heard this word genocide tossed around, but Hamas actually does have genocidal intentions against the people of Israel. They'd like to see it wiped off the map. They said so on purpose. Στο βορρά του Ισραήλ, ο στρατός επιτίθεται σε στόχους της Χεσμπολά στο Λίβανο, ως απάντηση στην εκτόξευση τουλάχιστον 20 ρουκετών από την φιλοϊρανική οργάνωση εναντίον των Ισραηλινών εδαφών. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ξανά τον επικεφαλής της Χεσμπολά, Χασάν Νασράλα, να μην κλιμακώσει τη σύγκρουση. Τακάφνου ματαρότ ραμπότ σελ Χεσμπάλα, χρυσάλνου μεχαμπλίμ ραμπίμ. Βανισά βοομερ. Ιμ Χεσμπάλα υφχάρ λεϊκανές λαμιλχαμά, Ιμ Χεσμπάλα υφχάρ λεϊκανές λαμιλχαμά. Σε περιδίνηση παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις λίγες μέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Την αποχώρησή του από το κόμμα προανήγγειλε ο Γιώργος Σταθάκης με μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση κατά του Στέφανου Κασελάκη. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον Επίτροπο Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι, από τον οποίο ζήτησε την αύξηση των κονδυλίων για τη μετανάστευση και τις φυσικές καταστροφές. Με τον Επίτροπο Οικονομίας και πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας Πάολο Τζεντιλόνι συναντήθηκε νωρίτερα στις Βρυξέλλες ο Στέφανος Κασελάκης, που πρότεινε αύξηση των κονδυλίων για τη μετανάστευση και την πολιτική προστασία, αλλά και τη θέσπιση ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου για τις καταστροφές που προέρχονται από την κλιματική κρίση. I'm here to continue the work that Alexis began years ago. Η οικονομία, η ανάπτυξη και η υπόθεση των υποκλοπών βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών που έχει στη Βελγική πρωτεύουσα. Ο Στέφανος Κασελάκης είχε συνάντηση στη συνέχεια με τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που ασχολείται με το κράτος δικαίου. Την ώρα που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρίχνει βάρος σε θεσμικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό του κόμματος φαίνεται πως έχει έρθει η ώρα μηδέν. Μετά τον Ευκλήδη Τσακαλώτο που άνοιξε την πόρτα εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Σταθάκης τον ακολουθεί. Ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη και πρώην υπουργός, με άρθρο του αποχαιρετά το κόμμα, υπογραμμίζοντας πως το ταξίδι του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε με την εκλογή Κασελάκη. Σέβομαι και αυτούς που ψήφισαν Κασελάκη για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν συνέστηση της πολιτικής αυτοκτονίας, όπως δεν την είχαν και οι οπαδοί του Τσοχατζόπουλου το 1996. Αλλά η δημοκρατία είναι δημοκρατία και περιλαμβάνει και την πολιτική αυτοχειρία. Κάθε έννοια κόκκινης γραμμής έχει ήδη καταπατηθεί πριν την εκλογή του Προέδρου και μετά. Η αριστερά δεν έχει θέση δυστυχώς στο κόμμα Κασελάκη Παπά Πολάκη. Να μην χυθεί κομματικό αίμα και να ανακληθούν οι διαγραφές ήταν η έκκληση που έκανε μέσω του Όπεν η Αναγνωστοπούλου εν ώψη της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του Σαββατοκυριακού. Να φύγουν όλες αυτές οι αχές τριάμβου και να ανακληθούν οι διαγραφές. Αν θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να σωθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει αυτή τη στιγμή να έχει δίπλα στον πρόεδρο μια ηγετική ομάδα που έχει αυτό το σθένος, όπως το είχε πριν. Η ηγετική ομάδα τώρα διάστημα. Δεν έχει αυτό το σθένος. Όχι. Έχει αχές. Οι αχές πολεμοχαρείς. Ανακληθούν και οι δηλώσεις. Δεν μπορώ να εγώ προσωπικά, σαν Γιάννη Σαρακιώτη, όχι σαν βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, να κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με κάποιον ο οποίος λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλωθεί από την ολιγαρχία και τη διαπλοκή κτλ. Σε καμία περίπτωση. Έχουμε και αξιοπρέπεια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος ζήτησε να επικρατήσει λογική στα στελέχη που έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι όσοι σκέφτονται τις αποχωρήσεις, να το σκεφτούν δύο και τρεις φορές. Διότι είναι λάθος αυτή τη στιγμή. Οι αποχωρήσεις είναι λάθος. Γιατί το λέω, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι διεύρυνση και συσπήρωση. Με τον εμφύλιο μεταξύ νεοπροεδρικών και ομπρέλας να μένεται με σφοδρότητα, η παραπομπή των τεσσάρων ιστορικών στελεχών του κόμματος προς διαγραφή φαίνεται πως μένει εκτός ημερήσιας διάταξης από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Αν στην εισήγηση υπάρχει διαγραφή ή αναστολή ιδιότητας, τότε θα συζητηθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Πολιτικά, αυτή αν με ρωτάτε, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει κουβέντα. Στην κουβέντα. Εισήγηση υπάρχει αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή Διοντολογίας. Όχι. Εικάζεται ότι μέχρι το Σάββατο θα υπάρξει εισήγηση. Όχι. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, αν σήμερα είναι Τρίτη, δεν πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρχει εισήγηση. Μάλιστα. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.